Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Η ομάδα, η ανδρική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή, νομίζω ότι έχει φτάσει ήδη. Θα μας το πει καλύτερα ο Σάββας Τουγκαράκης, ο οποίος είναι στην γραμμή μας, αν έχει φτάσει στη Λάρισα για την αυριανή μάχη με τον τοπικό Ερμή. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και από μένα. Είστε εκεί. Βρισκόμαστε ήδη, ναι, στο ξενοδοχείο. Α, μόλις φτάσατε. Έτσι. Ωραία. Ωραία. Όλα καλά, να υποθέσω. Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά. Αν εξαιρέσουμε το μικρό τραυματισμό του σοκ που έχει στο δικέφαλο, κατά τα άλλα είμαστε πλήρεις. Και αν δεν κάνω λάθος, έχει έρθει μαζί σας. Απλά είναι πολύ δύσκολο να πάρει κάποιο έχει χρόνο συμμετοχής. Έχει προπονήθηκε σήμερα κανονικά. Ναι, απλά επειδή είναι την προηγούμενη εβδομάδα δεν προπονήθηκε. Ναι, είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί. Αλλά αν χρειαστεί και κρίνει ο προπονητής ότι χρειάζεται, θα μπει. Σάββα, είναι η πρώτη φορά που μιλάμε εδώ στην εκπομπή και χαίρομαι που πλέον αυτό γίνεται μετά από μια σειρά συνεχόμενων νικηφόρων αποτελεσμάτων. Πώς ζεις την δική σου παρουσία, τη δική σου εμπειρία με τη φανέλα του Ηρακλή, με τον κόσμο, με την ομάδα, με όλα σε αυτή την κυανόλευκη οικογένεια? Κοίτα, για να μην κρυφτώ κι εγώ από το δάχτυλό μου, επειδή είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι σε ένα τόσο μεγάλο σωματείο. Έτυχε να συμπέσει και με τη χρονιά της ανόδου και που πάνε όλα καλά, που κερδίζουμε κτλ. Και είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Και ελπίζω να συνεχιστεί έτσι μέχρι τέλος, που δεν νομίζω να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή, όλα δείχνουν ότι όντως θα πάμε έτσι μέχρι το τέλος. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ καλές που δουλεύουμε. Διοικητικά είμαστε πολύ σταθεροί, οπότε πιστεύω ότι θα πάμε έτσι μέχρι το τέλος της χρονιάς. Να είναι και ο κόσμος μας ευχαριστημένος δηλαδή και να βγει τα αποτελέσματα και το αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο πέραν της ανόδου, έτσι. Πόσο σου αρέσει να παίζεις μπροστά σε αυτόν τον κόσμο στο Ιβανόφιο? Και στα εκτός, έτσι, γιατί και αύριο μόνοι σας δεν θα είστε. Θα έχετε κόσμο αρκετό δίπλα σας. Σε όλα, μέχρι και τώρα, και στην Αθήνα και παντού. Έτσι. Έχουμε μέχρι τώρα τον κόσμο δίπλα μας. Αλλά ειδικά στο γεμάτο Ιβανόφιο, πώς το ζεις? Τρομερή εμπειρία. Ειδικά στο παιχνίδι με τον Ιωνικό, δηλαδή, εντάξει, εμένα ήταν πρωτόγνωρο αυτός ο κόσμος. Δηλαδή, είναι καθαρά Α1 η έδρα, έτσι, δεν το συζητώ. Ο Ηρακλής γενικά είναι για Α1, απλά δυστυχώς 8 χρόνια δεν βρίσκεται εκεί και μας έχει λείψει πάρα πολύ. Όχι για πολύ ακόμα. Από το στόμα σου, από το στόμα σου, Σάβα. Αλήθεια, εκείνη η ήττα στο Μαρούσι μήπως έκανε καλό? Όπως αποδεικνύεται. Ακούγεται λίγο οξύμορο έτσι όπως το λέω, γιατί καμία ήττα δεν αρέσει σε κανέναν, έτσι. Κοίτα, κάθε ήττα έχει κάτι να σου διδάξει, έτσι. Αλλά ήρθανε αλλαγές, νέος προπονητής, βελτίωση. Και το, η νοοτροπία μας που άλλαξε και τώρα είμαστε πιο προσεκτικοί και όλα αυτά είναι σίγουρα σε καλό βγήκαν, όπως αποδεικνύουν και τα αποτελέσματα, έτσι. Γιατί με ένα νικηφόρο αποτέλεσμα αύριο θα είμαστε και πρωταθλητές χειμώνα και θα θυμάδα είναι πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ καλά. Από εκείνη την σφαλιάρα, την κατοστάρα στο Μαρούσι μέχρι και τώρα που μιλάμε, τι θεωρείς ότι άλλαξε πιο πολύ από όλα, πέρα από πρόσωπα, έτσι, με τον κύριο Μέξα, με τον Πολιτάρχο και τον Ρουτκάουσκας που ήρθαν στην ομάδα, πέρα από πρόσωπα, αν έχει αλλάξει κάτι άλλο, αν έχει αλλάξει κάτι κυρίως στην νοοτροπία σας? Ναι, βέβαια. Ο τρόπος που προσεγγίζουμε τα παιχνίδια κυρίως. Πλέον, δηλαδή, δεν υπάρχει καμία ομάδα που να λέμε ότι είναι αμελητέα. Όλους τους υπολογίζουμε. Και μάλιστα πάμε παιχνίδι-παιχνίδι. Δηλαδή, κάθε το πιο κρίσιμο παιχνίδι λέμε ότι είναι το επόμενο, ας πούμε. Με όποιον και να παίζουμε, λέμε ότι το επόμενο παιχνίδι είναι το πιο κρίσιμο. Και μετά θα κοιτάζουμε, ξέρεις, ένα-ένα, αφού τελειώσει, πάμε στο επόμενο. Πάμε λοιπόν και στο επόμενο, που είναι το αυριανό. Είναι μια πολύ καλή ομάδα, έχει κερδίσει τον Ιωνικό, να μην το ξεχνάμε. Βρίσκεται στην τρίτη θέση αυτή τη στιγμή, πίσω από Ηρακλή και Ιωνικό. Και σίγουρα περιμένετε μια μάχη αύριο, έτσι. Βέβαια, και με στην έδρα τους είναι πάρα πολύ καλή, δεν έχουν ήττα με στην έδρα τους. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Από τότε που αλλάξαν και αυτοί οι προπονητοί, γιατί κάνανε και αυτή η αλλαγή. Ναι. Και αναμένεται μάχη, ναι, είναι πολύ δύσκολο, πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Αλλά πιστεύω ότι αν το κερδίσουμε αυτό, μετά δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Μετά δηλαδή θα είμαστε φαβοροί εμείς. Είναι καθοριστικό, λες, για να δείξει, ναι, βέβαια, ο Ηρακλής ότι είναι το αφεντικό, ότι πέρασε και από εκεί, έτσι. Γιατί είναι και μια ομάδα, αν μη τι άλλο, που θα διεκδικήσει και αυτή την άνοδο, έστω και μέσω τα play-off. Οπότε μια νίκη στην έδρα τους ειδικά είναι για μας πολύ σημαντική. Είναι διπλή νίκη δηλαδή η αυριανή. Αγωνιστικά μιλώντας, βάσει του αυριανού αντιπάλου, τι παιχνίδι περιμένεις? Είναι μια ομάδα που τρέχει, είναι μια ομάδα που σουτάρει? Ναι, τρέχουν πολύ αυτοί και παίζουν και με αλλαγές, παίζουν έτσι ένα ψηλό άναρχο μπάσκετ, αλλά έχουμε προετοιμαστεί κατάλληλα όλη τη βδομάδα, δηλαδή βλέπουμε βίντεο και σήμερα και η προπόνηση είναι
προσαρμοσμένοι στα μέτρα μας. Να σε αφήσω να ξεκουραστείς και να ακολουθείς και την υπόλοιπη ομάδα, να μην σε κουράζω άλλο, να συγκεντρωθείτε για το παιχνίδι. Να ρωτήσω κάτι και για σένα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο καθένας να μιλά για τον εαυτό του, αλλά θέλω να μοιραστείς μαζί μας και το πώς σκέφτεται ο Σάββας κάθε φορά που μπαίνει στο παιχνίδι, είτε παίζει ένα λεπτό είτε παίζει 10 λεπτά, πώς προετοιμάζεσαι κάθε φορά για να δώσεις την οποιαδήποτε βοήθεια στην ομάδα, έτσι από τη δική σου θέση που είναι ιδιαίτερη η θέση των ψηλών. Σέντερ, ναι. Βέβαια. Εγώ κοιτάζω κάθε φορά, δουλεύω πολύ στον τομέα της ψυχολογίας, προσπαθώ να είμαι συγκεντρωμένος, γιατί κακά τα ψέματα, είναι πολύ ψηλό το επίπεδο και έχει πάρα πολλές απαιτήσεις. Και πρέπει να είσαι σε γρήγορη συνέχεια, είτε αυτό όπως είπες ένα λεπτό, είτε όλο το παιχνίδι, πρέπει να είσαι πάρα πολύ συγκεντρωμένος για να ανταπεξέλθεις και να είσαι σε επικοινωνία με τον coach πάντα, ό,τι σου λέει να κάνεις. Εγώ πιστεύω ότι τα καταφέρνω, γιατί είμαι αρκετά έμπειρος πλέον και τα καταφέρνω σε μεγάλο βαθμό. Mm-hmm. Βέβαια, όλοι κρίνονται εκ του αποτελέσματος, έτσι. Δηλαδή, όση προσπάθεια και να κάνεις, πάντα έχει να κάνει και με το αποτέλεσμα. Αλλά πιστεύω ότι πάει καλά μέχρι τώρα. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος από τον εαυτό μου. Και ξέρεις, μένεις στον κόσμο, μπορεί να μείνει περισσότερο αν ο Σάββας, για παράδειγμα, μπει 2 λεπτά μόνο και δώσει τα πάντα, ή αν έχεις κάποιον μέσα 20 λεπτά και δεν προσφέρει τίποτα. Βέβαια, μπορεί βέβαια. Να κρατήσουμε μόνο το δίλεπτο και να λέμε. Να βλέπει ο κόσμος απ' έξω και τη μαχητικότητα και το πάθος, ναι. Θα βλέπει όλα αυτά. Δεν παίρνω αναπαρατήρητα. Όπως επίσης βλέπω και το αντίθετο. Δηλαδή, αν είσαι με μούτρα, αν δεν προσπαθείς και τα λοιπά, όλα φαίνονται. Πιστεύω ότι όλα φαίνονται απ' έξω. Αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε φέτος τέτοια θέματα. Όχι, όλα όχι. Όχι. Προσπαθούν πάρα πολύ και πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Και κάθε παιχνίδι που περνάει, φαίνεται και το βάθος. Δηλαδή, να θυμηθούμε όλοι τι έγινε με τον Ιωνικό. Έξω Σοκ, έξω Ρουτκάουσκας, έξω Πολιτάρχου με φάουλ. Και λέμε τώρα τι γίνεται. Πάμε παράταση. Ποιος θα παίξει. Αλλά τα καταφέρατε, η υπόλοιπη. Και όσο περνάει ο καιρός, εντάξει, γιατί το πρωτάθλημα είναι πολύ απαιτητικό και έχει πάρα πολλά παιχνίδια και συνεχόμενα και θα χρειαστούν περισσότεροι παίκτες. Δηλαδή το βάθος θα χρειαστεί. Δεν γίνεται με 5 και με 6 παίκτες να κάνεις πρωτάθλημα. Πρωταθλητισμό δηλαδή για να πας να πάρεις το πρωτάθλημα. Είναι αδύνατον. Γιατί υπάρχουν και τραυματισμοί, υπάρχει κούραση, υπάρχουν όλα αυτά, ξέρεις. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σου εύχομαι καλή επιτυχία με την νίκη αύριο. Να είσαι καλά, να είσαι και καλά. Να το λέω σε όλους τους συμπαίκτες σου που έχουν βγει κατά καιρούς εδώ στην ώρα για μπλε και έχουμε συζητήσει εδώ έτσι ωραία, να το απολαύσετε μαζί με τον κόσμο. Έτσι, ακριβώς. Γιατί αν το απολαύσετε, σίγουρα θα δει και η νίκη. Δεδομένα. Ακριβώς. Να είσαι καλά, Σάββα. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα το ξαναπούμε. Καλό βράδυ. Εννοείται. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από το Σάββα Τζουγκαράκη και αυτός ένα από τα λιθαράκια, αν και θηρίο, έτσι.